Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε! Τι γίνεται? Πού είσαστε? Πώς είμαστε? Γυρίσατε σπίτια σας ή δεν έχετε φύγει καθόλου? Πέτρου Χριστίνα, καλησπέρα! Πρώτη! Είσαι η πρώτη απόψενες! Καλησπέρα σας, BS Lab! Πού είσαι, BS Lab? Πέρσα! Πέρσα! Πού είσαι? Where are you? Κι μου, κι μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Oh my god! Καλησπέρα. Φωτιά στα Κυριακόβραδα. Και το όπα, 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 όπα. Κάπου λίγο όπα. Είδα λεοπάρνη χ. Ναι. Δείχνω αυτό το χέρι. Κάνε μας λίγο, κάνε μας λίγο, σε παρακαλώ. Αυτό, αυτό δίπλα στο κραγιόν. Δίπλα στο κραγιόν. Παιδιά. Όποπο. Τώρα θα σου έλεγα. Όποπο. Πόσο σου πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξανά. Παιδιά. Τον είχε δείτε. Καλέ, κάντε, κάντε λίγο κάνουμε, να κάνουμε screenshot. Να κάνουμε τα νύχια μας έτσι μισό λεπτό. Θα γίνει φάσιο icon. Κάτσε εκεί, μην κουνιέστε, σε βγάζω φώτο. Τι νύχι είναι αυτό. Έλα, θα σου στείλω μετά και προσωπικά. Έχω πάθει σοκ. Δεν ξέρεις τι νύχι έχει. Δεν ξέρεις τι νύχι. Όχι, δεν πειράζει, αγάπη μου. Κάνε τη δουλειά σου. Σοκ. Έλα, που ζω στην Πέρσα. Έχει τις κρέμες, τις έχει τις μάσκες. Εντάξει, αυτό είναι, καταλαβαίνεις, skin care, skin care. Γεια σου, Λουλούδη. Τι όμορφη, κοίτα τα νύχια της. Τα νύχια της. Σοκ, σοκ, σοκ. Τι κάνεις, Πέρσα μας? Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς είσαι? Και εμάς μας έλειψες. Τι έχετε κάνει εκεί στο BS Club? Χαμός. Ελπίζω να προλάβουνε. Και εγώ το ελπίζω, γιατί να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να κάνουμε ρουτίνα, είδες που στόπα. Είδες τι μου πες, να δείξουμε τα best of, αλλά να τους πεις για το απόθεμα, γιατί ακόμα δεν ξέρω για πόσο, μακάρι να το κρατήσετε και αύριο, για να προλάβει το YouTube, γιατί θα με... Έχετε... Θα το πούμε μέχρι και αύριο, αυτό... λόγω του live σήμερα, γι' αυτό το παρατείναμε και μέχρι Δευτέρα. Μπράβο. Για να προλάβουν όλοι, γιατί πραγματικά αξίζει. Τι έχετε κάνει όμως, δεν τους λες τι έχετε κάνει στο Biz Lab, τι έχετε Έχουμε κάνει. Σε όλο το site, σε όλα μας τα προϊόντα, μείον 40% χωρίς κωδικό, χωρίς τίποτα, είναι κατευθείαν με έκπτωση όλα τα προϊόντα. Οπότε, αυτό έχουμε κάνει. Οπότε, η παλέτα, η sold out, του sold out, ο sold out, sold out, ναι. Η καφετιά, η μπρονζέ, η χιλιοαγαπημένη μας. Τώρα θα βγαίνει μείον 40%, λέμε, έτσι. Σωστά. Ναι. Οκ. Okay. Και η μπλε, μοβ, γκρι, του ολίδρου. Όλα. Μείον 40. Skin care. Τα έλαια του προσώπου, τα έλαιά μας, η καλέντουλά μας, το... όλα υπάρχουν, όλα. Ναι. Και το κόστος που είχε τελειώσει. Όχι, αυτό όχι, το περιμένουμε. Σύντομα, πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το κατέργα, υπάρχει το αβοκάντο. Με έλαιος του αφιλιού υπάρχει. Ωραία. Το hemp oil υπάρχει, με την κάναβη. Ποιο άλλο. Το σπαθόλαδο, το... Okay. Αυτά. Μόνο το κόστος βασικά δεν έχουμε. Με το αέριο κοστού. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μήπως γιατί είναι το πιο αντιγυρωτικό. Μάλλον γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή που το δείξαμε την επόμενη μέρα. Δεν υπήρχε. Θα ξανάρθει όμως, και όταν θα ξανάρθει πολύ, κάτι θα κανονίσουμε, πολύ, αλλά πολύ όχι σύντομα, παιδιά. Πολύ σύντομα θα έρθει. Να πούμε όμως ότι το 40% θα είναι
μία φορά το χρόνο λόγω Black Friday. Έτσι, μετά δεν θα μπορεί το BS Lab μας να ξαναδώσει 40%. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ειδικά για το Black Friday που είναι μία φορά το χρόνο και κάνουν όλες οι εταιρείες και τα καταστήματα ό,τι καλύτερο μπορούν. Εντάξει, να το ξέρετε, να μην μας πείτε τίποτα μετά. Λοιπόν, πέρσα, εγώ τώρα, εγώ έχω έτοιμα εδώ τα best of. Είπαμε να κάνουμε ένα live με best of BS Lab. Έχω και από μακιγιάς, αλλά το φοράς ήδη. Τι να το δείξω, αφού το φοράς. Δείξ' το εσύ. Νομίζω το κόκκινο της φωτιάς, της πυρκαγιάς, που μόνο του στέκεται με μία μάσκαρα και ένα ρούς. Δηλαδή, δεν βάφεις καν μάτια με αυτό το κραγιόν, παιδιά. Δηλαδή, άσχετα που τα μάτια της τώρα με το κόκκινο έχουν κάνει boom. Της Πέρσας μας, γιατί έχει αυτό το χρωματιόν που έτσι λίγο σε ταράζει γενικότερα και με το κόκκινο το πήγε σε άλλο επίπεδο, να τους πεις εσύ, σαν BS Lab και μετά σαν Πέρσα, γιατί μετράει και η γνώμη σου, γιατί είσαι ένα φρέσκο πρόσωπο, έχεις και εσύ διαφορετική επιδερμίδα με εμάς, ποια στο BS Lab προϊόντα είναι best seller τώρα που τρέχει το 40%. Μήπως κάποιος, κάποια, κάτι του λείπει, κάτι θέλει να συμπληρώσει, γιατί το 40 δεν θα ξανάρθει μέχρι του χρόνου. Δεν θα ξανάρθει. Σίγουρα θα έχει κωδικούς από εδώ και πέρα, αλλά σίγουρα αυτή η έκπτωση δεν θα ξανάρθει. Ωραία. Στα κοντά. Skin care ή μακιγιάζ? Ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι εγώ θέλω πρώτα το skin care. Εγώ θα κράταγα το ραβδάκι μου, αλλά στο όστιλχα σε κομματάκι. Τέλειο. Ας ξεκινήσω από αυτό, λοιπόν. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δύο. Ειδικά τώρα που βγαίνει περίπου στα 11 ευρώ βγαίνει το σέρου, με το 40%. Και η κρέμα περίπου στα 9,5, αν θυμάμαι σωστά. Οπότε, όποιος δεν τα έχει δοκιμάσει, όποιος δεν έχει προλάβει να τα πάρει με έκπτωση, για οποιονδήποτε λόγο, σίγουρα αυτά τα δύο είναι best seller. Να πούμε ότι μιλάμε για την κρέμα ματιών και για το σέρουμ που κάνανε ένα συνδυασμό μαζί με τα νευροπεπτίδια που είναι για να κάνουν την απόδοση και το αποτέλεσμα ενός ενέσιμου μπότοξ. Ματριξίλ παντρεμένα με αργυρελίνη είδαμε. Είδαμε και ένα τετραπεπτίδιο το οποίο είναι καινούριο και το μάθαμε χάρη στη σειρά του Dr. Clinic, έτσι, το νευροπεπτίδιο υγείας που λέμε και νεότητας. Να πούμε ότι είναι εμπλουτισμένο και με υαλουρονικό νάτριο και να πούμε επίσης ότι έχει και έναν γαλακτοματοποιητή μέσα η κρέμα ματιών που την κάνει μοναδική σε δράση και σαν συστατικό έχει την ικανότητα αυτός ο συγκεκριμένος γαλακτοποιητής που επιλέχθηκε μέσα σε αυτή την κρέμα ματιών. Κοιτάξτε, παιδιά, να την απορροφά αμέσως η επιδερμίδα. Να μην χρειάζεται δηλαδή καθόλου να αγχωθείς αν θα σου βγάλει λιπαρότητα, αν θα στεγνώσει μετά από λίγο στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μην νιώθεις εσύ ενυδατωμένη και ελαστική όλη την ημέρα. Και βοηθάει, εννοείται, και έχεις και μία πιο πλούσια σικάτη υφή, χωρίς να νιώθεις βαριά όμως καθόλου την περιοχή των ματιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε γυναίκες που θέλουμε να κάνουμε μακιγιάζ, γιατί το αγαπάμε και γιατί είναι στην καθημερινότητά μας, έτσι. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό να πούμε για την αργυρελίνη. Η αργυρελίνη, όταν τοποθετείται τοπικά στα σημεία που κάνουμε εκφράσεις συνέχεια, όπως είναι πόδι χήνας, όπως είναι μεσόφριο, όπως είναι ρινοπαριακές, έχει την ικανότητα να σταματάει αρχικά νέες πτυχώσεις, νέες λεπτές γραμμές να δημιουργηθούν και σιγά σιγά με καθημερινή θεραπευτική χρήση θα δούμε να εξομαλύνονται. Γι' αυτό τα προτείνει αυτά η Πέρσα μας και είμαι σίγουρη ότι είναι στα top προϊόντα που φεύγουν και αγαπάει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Τι θα δω τώρα. Εντάξει, λίγη. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι μόνο αυτά τα δύο έχω να δείξω, γιατί μόνο αυτά τα δύο υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτή η σειρά ήταν και χωρίς έκπτωση, και χωρίς 40%, και χωρίς κωδικό, και χωρίς, ήταν η top of the top, νομίζω, σειρά, η οποία αυτά τα δύο έχουν μείνει. Όποιος δεν έχει προλάβει να πάρει, όποιος πρέπει, πιστεύω... Τι εννοείς αυτά τα δύο έχουν μείνει? Περίμενε, σε χάσαμε λίγο. Από τη σειρά έχουν μείνει αυτά τα δύο.
Η κρέμα και το ούτε σέρου. Ούτε τόνερ. Ούτε όχι. Καθαριστικό. Ούτε το μπάλσαμ για τα χείλη που το έχω εδώ. Α, από αυτό έχει λίγα κομμάτια. Δηλαδή είναι όποιος πραγματικά... Όποιος προλάβει δηλαδή. Αυτή η σειρά είναι πραγματικά όποιος προλάβει. Ειδικά στην έκπτωση που είναι. Εγώ θα σου πω ότι δίπλα στον Ελίχρυσό, γιατί το έχω top, απλά εγώ πραγματικά στην πρώτη θέση στις σειρές skincare έχω Ελίχρυσό με περιβιωτικά. Και τώρα θα μου πεις, ρε Σιάννα, μήπως επειδή είναι μπερμπελινά, όχι. Είδα ίδιες υφές, είδα ίδια αποτελεσματικότητα, ακόμα και σε πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Η κρέμα με τα περιβιωτικά για μένα τα σπάει πραγματικά και η σειρά με τον Ελίχρυσό έχει έχει άλλη δύναμη. Έχει πιο αντιγυραντικές ιδιότητες. Είδαμε μία βιταμίνη Α πρώτη φορά σε μία τέτοια ειδική φόρμουλα που να ενισχύει το φυσικό ιστό της επιδερμίδας και όχι να κάνει κίνδυνο και να μην μπορεί να φορεθεί το πρωί. Είδαμε ακόμα και με τον Ελίχρυσο να βλέπουμε την αναγέννηση και την εξάλληψη σε δυσχρωμίες, σε δυσανάλογα σημεία του προσώπου που ίσως είχαμε παλαιότερα σημάδια ακμής. Οπότε για μένα, Ελίχρυσος και περιβιωτικά είναι top of the top, σαν κρέμες, σαν σειρά. Όπως και το καθαριστικό, έτσι. Ναι. Για μένα top είναι το καθαριστικό με τα περιβιωτικά, ειδικά, στο έχω πει και προσωπικά, όταν βγάζω έξεμα και κοκκινίλα, είμαι εδώ. Και το βάζω και πλούσια εδώ στην περιοχή των ματιών και φεύγει αμέσως το τράβηγμα και ο πόνος που νιώθω στην αρχή όταν ξεκινάει αυτό. Οπότε είσαστε... Σούπερ. Οπότε είπαμε και για τα πρεβιωτικά, οπότε... Είναι τα πρεβιωτικά, γιατί εμένα μ' αρέσουν. Δεν ξέρω πώς είναι στα δικά σας μάτια σαν σειρά. Έχω BS Lab, θα μιλήσω και σαν πέρσι, επειδή και εγώ έχω θέμα... Βγάζω, ειδικά όταν αγχώνομαι και εδώ κοκκινίλες και εδώ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και να τις ξεπεράσω, αλλά και να μην βγάλω ξανά, δηλαδή, καινούργιες. Οπότε, την αγαπώ αυτή την κρέμα και πραγματικά πρέπει να την δοκιμάσουμε. Νομίζω να είναι σε όλα τα σπίτια, μωρέ. Θα καταλάβουν ναι. Τι κάνει ναι. Κρέμα. Πραγματικά. Και δεν θα έχουν ξαναδεί και αναπλαστική σε αυτή την υφή και αυτή τη σύνθεση, παιδιά. Δεν είναι ντεκόρ σύνθεση, είναι όντως έτσι και στο εσωτερικό. Που άλλες το αναμειγνύουν και άλλοι το αφήνουν έτσι όπως είναι και απλά παίρνουν ή περισσότερη περιεκτικότητα σε κρέμα και λιγότερο τζέλ ή περισσότερο από το τζέλ και λιγότερο κρέμα ανάλογα την ώρα και ανάλογα πού θέλουν να το βάλουν. Αλλά επειδή συνέχεια έρχεται αυτή η ερώτηση, αν μπορούν να κλειδώνουν την οποιαδήποτε ρουτίνα με τη συγκεκριμένη, να τους πούμε τεράστιο, ναι, έτσι. Ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με κανένα συστατικό, ότι είναι μία κρέμα αναπλαστική βασισμένη στα πρεβιωτικά που εξασφαλίζουν την υγιές επιδερμίδα, αλλά με καθημερινή χρήση είπαμε ότι οι τελευταίες βιβλιογραφίες του εξωτερικού έδειξαν ότι όταν έχουμε καθημερινά πρεβιωτικά στη ρουτίνα μας, είτε πρωί είτε απόγευμα, σε 7 μόλις εβδομάδες ανακτούμε τη χαμένη σφριγιλότητα και ελαστικότητα της επιδερμίδας. Οπότε τα πρεβιωτικά δεν είναι απλά ένα συστατικό, είναι πολύ βασικό συστατικό για την υγεία του επιδερμικού φραγμού ως επιτοπλίστων και στη συνέχεια αυτό θα φέρει περισσότερη υγρασία, περισσότερη ελαστικότητα και θα βοηθήσει πάρα πολύ ιδιαίτερα τη σειρά με το υδρολυμένο κολαγόνο που την είχα παρουσιάσει και την είχα δοκιμάσει, εκστασιασμένη, φοβερή σειρά για προγούλι ζυγωματικό μέτωπο, για τις πιο δύσκολες και τις πιο challenging περιοχές. Προσοχή, δεν είναι τόσο αντιγυραντική σειρά όσο είναι ο Ελίχρυσος, στοχεύει και είναι φτιαγμένη μόνο για ανόρθωση, σύσφιξη και τη λίανση που θα φέρει όλο αυτό μαζί. Οπότε και η σειρά με το υδρολυμένο κολαγόνο για μένα είναι top πραγματικά. Το είδα και το τσέκαρα στα δύσκολα σημεία που είναι το προγούλι και ο λαιμός. Αλλά πες μας και εσύ. Εγώ δεν θα σε αφήσω να μιλήσεις με τον εξήμα που έχω. Πες μας εσύ. Άρα. Αλλά επειδή πραγματικά την κολαγόνου πριν γίνει το live, 2-3 φίλες που με ρωτήσαν 2-3 πραγματάκια ότι τους λείπει, μου στείλανε φωτογραφίες, τις ρουτίνες τους και αυτά, αλλά
Έχουν δει βελτίωση αρκετή, αλλά το πιο δύσκολο σημείο που είναι ο λαιμός και απασχολεί πολύ κόσμο, τώρα με το 40%, δηλαδή νομίζω επειδή έστελνα και τα link, που το serum βγαίνει 9, ναι. 9 ευρώ, 9, 9 ευρώ serum με υδρολυμένο κολαγόνο και υαλουρονικό νάτριο, παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή με 19 ευρώ έχει σέμα και σέμα. Εγώ αυτό το σέτο λέω ότι ήταν μπόμπα, έτσι το λέω. Έτσι το έτσι. Οπότε. Αυτό κάνει. Νομίζω ότι με 19 ευρώ είναι μια πολύ καλή επένδυση με αυτά τα συστατικά και για αυτό που υπόσχεται και κάνει. Εντάξει, και η βιταμίνη C εννοείται για εμένα είναι πολύ ωραία σειρά και η Aqua Bomb. Δεν έχω εδώ μπροστά μου την αρβουτίνη, η αλήθεια είναι. Δεν έχω εδώ μπροστά μου το σέρουμ για τις εγώ νομίζω ότι αν ο κόσμος πάλι σας έδινε βραβείο για προϊόν, το πρώτο θα ήταν για το σέρουμ των ματιών, με βάση τώρα τα μηνύματα και το feedback που έχω εγώ από την ομάδα μου και από εδώ, έτσι. Αυτό... νομίζω ότι νούμερο ένα έρχεται το eye serum, αυτό το καφέ μαγικό ρόλων που όταν το είχα διαβάσει, είχα πει τι αντιντάρκα, λέει, γιατί το βαφτίσανε αντιντάρκα και δεν το είπανε χειροβομβίδα. Και δεύτερο, στην απήχηση και στην αποτελεσματικότητα, μιλάμε, τους έχω πει να σου στείλουν φωτογραφίες. Τρομερή διαφορά, αλλά ότι κουράρει και το μέλασμα και ότι μειώνει το μέλασμα τόσο πολύ η σειρά η αντισπότ με την αρβουτίνη. Και έχουμε και εδώ πρεβιωτικά και έχουμε και εδώ υαλουρονικό νάτριο και έχουμε και εδώ μία βιταμίνη C, η οποία είναι encapsulated, δηλαδή σταθεροποιημένη σε μικρονανοσφαιρίδια, που σπάνε όλα αυτά όταν έρθουν σε επαφή με την επιδερμίδα. Γιατί δεν θα μπορούσαν να βάλουν κάποιο είδους άλλης βιταμίνη C, γιατί έχουμε την α-αρβουτίνη στο safe ποσοστό που μπορεί να μπει και πρωί και βράδυ. Γι' αυτό και όταν υπάρχει ο anti-spot, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όταν κάνουμε και ρουτίνες εδώ με τα κορίτσια και τα αγόρια, ότι πρέπει να τοποθετηθεί πρώτος. Κακά τα ψέματα, όταν πάρω αντισποτ, σημαίνει ότι κάνω θεραπεία για πανάδες. Σημαίνει ότι κάνω θεραπεία για λεύκανση. Σημαίνει ότι κάνω θεραπεία ακόμα και για παλαιότερα σημάδια ακμής που θέλω να τα λιάνω και αυτά τα σκούρα ή τα καφέ ή οι κοκκινίλες, οι διχρωμίες με ενοχλούν. Άρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος εδώ που είμαστε μαζί ότι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί πρώτο απ' όλα στη ρουτίνα. Η αρβουτίνη, η α-αρβουτίνη, αν την μπλοκάρουμε με κάποιο άλλο σέρουμ πριν, δεν μιλάω για πιο λεπτές υφές, όπως είναι ένα essence, όπως είναι ένα booster, δηλαδή δεν μιλάω να μην μπει το eye serum πρώτα, το anti-dark, ίσα-ίσα που θα βοηθήσει κιόλας την παναδούλα, μιλάω για άλλα σέρουμ. Πρέπει να έρθει πρώτο για να δουν τη διαφορά. Όταν θα το κάνουν σωστά, τότε πραγματικά θα δούνε και τη διαφορά. Σου γράφουνε κιόλας ότι είναι εξαιρετικό αυτό με την αρβουτίνη. Έχω περάσει ήδη στο δεύτερο μπουκάλι. Παιδιά, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ, γιατί έχει εξαιρετικό πάντρεμα συστατικών, πολύ προηγμένο. Και έχουμε και μια φίλη που έχει δει τα σαμπουάν και σου γράφει και σου ξαναγράφει να πεις και για τα σαμπουάν. Εγώ δεν τα έχω τώρα εδώ. Θέλεις να πεις δύο λόγια? Σαμπουάν, το ξαναγράφει. Και... το Χριστινάκι μου το έχει γράψει 20 φορές και δεν θέλω, και δεν θέλω να την αφήσουμε έτσι. Γεια σας. Λοιπόν, τα σαμπουάν. Λοιπόν, έχουμε φέρει σαμπουάν τα οποία είναι για βαμμένα μαλλιά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι για μαλλιά. Βασικά, πρέπει να φέρω ένα προϊόν γιατί δεν το έφερα. Να τα φέρεις και εγώ να διαβάσω λίγα σχόλια. Εννοείται να τα φέρεις. Δικιά μας είναι. Ποιος η Πέρσα? Ναι. Είναι πολύ τέλεια. Είχα και εγώ κοκκινίλες και με την κρέμα μου εξαφανίστηκαν. Γεωργία μου, μιλάς για την κρέμα με τα πρεβιωτικά, ε. Είναι αναπλαστική, ηρεμιστική, καλματική. Είναι εξαιρετική. Πραγματικά. Πραγματικά. Ευχαριστώ που τονίζετε το συγκεκριμένο θέμα για ευαίσθητα δέρματα, γιατί τα πάντα, ακριβώς αγαπημένοι μου, πρέπει να μιλάμε και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες κυρίως. Και όχι απλά γιατί πρέπει να μιλάμε, γιατί είμαι κι εγώ ευαίσθητη επιδερμίδα και το βλέπετε, μαζί κάνουμε τις αγωγές και τις αλυφές. Και για τα λαδάκια και για τα σαπούνια επίσης. Ναι, καλά, αυτά είναι πρόσφατη προσθήκη όμως και δεν ξέρω τι εικόνα έχουν με τα στατιστικά. Εμένα μου αρέσει να μου λένε τα στατιστικά.
Το σέρουμ για ανόρθωση οβάλ κάνει και για το πρόσωπο. Βεβαίως, βοηθάει ζυγοματικά, λαιμό και το προγουλάκι μας. Τοποθετείται σε αυτά τα σημεία και είναι καταπληκτική σειρά αυτή με το, με το υδρολυμένο κολαγόνο. Τα έφερες πέρσα μας κιόλας. Μπράβο. Τα έφερα. Έχω φέρει κάποια. Λοιπόν, εγώ για αυτά που θέλω να μιλήσω είναι αυτά τα δύο. Είναι σέρουμ μαλλιών. Ναι. Είναι βασικά κάτι σαν θεραπείες, θα το πω, ειδικά αυτό που είναι για την πτώση των μαλλιών, λέγεται κιόλας anti-hair loss serum. Έχει πραγματικά την ηχή του serum, δεν έχει υφή από τα κλασικά λαδάκια που γνωρίζουμε. Χρησιμοποιείται στο τριχωτό της κεφαλής σαν θεραπεία. Θα φαντάζομαι, αφού είναι για απώλεια μαλλιών, έτσι. Να δούμε λίγο και τη σύσταση. Ναι, να μας το δείξεις. Μπράβο. Τέλειο. Είναι πραγματικά σας. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ελίχρυσο. Ναι, σωστά. Ναι. Ναι, 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 φέρνει. Έτσι όπως το είδα, μου θυμίζει ελίχρυσο αυτό. Ωραία υφή. Τέλεια. Είτε το κάνετε, το αφήνετε όλο το βράδυ, πιάνετε κοτσίδα τα μαλλιά σας και την επόμενη μέρα λούζεστε, είτε μπορείτε να το βάλετε μισή με μία ώρα πριν λουστείτε, σαν θεραπεία. Τώρα τι, να πω και τι έχει μέσα. Τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, με βρήκατε λίγο προετοίμαστη για αυτά τα προϊόντα, η αλήθεια είναι. Να μπω εγώ στο site να δω τι έχει μέσα, γιατί εγώ μόλις θα τα δω θα πάρω φωτιά, κατάλαβες. Τέλεια. Να μπω λίγο εγώ στο site. Όλα. Δεν πειράζει. Η Χριστίνα μας, αφού ήθελε να μιλήσεις για σαμπουάν και εσύ έφερες αυτό για τριχόπτωση, που τώρα με το 40% φαντάζομαι θα βγαίνει και πάρα πολύ οικονομικό για να το φέρεις, έτσι. Όπως, άμα θες να δεις και αυτό μαζί, ναι, που είναι για κατεστραμμένα μαλλιά και δίνει μήκος. Αυτό. Δηλαδή, για την απώλεια των μαλλιών βγαίνει στα 8,60. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα σωρός γεμάτος εθέρια έλαια και βιταμίνη εψιλόν, μάλιστα. Χωρίς παραμπένς. Εντάξει, το ξέρουμε, δεν βάζετε στα προϊόντα που μας φέρνετε συστατικά που δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, έχουμε γλυκερίνη, γλυσίνη, η αγαπημένη μας γλυσίνη, η γλυκίνη μας. Η γλυκίνη είναι λοιπόν το συστατικό που έρχεται και μόλις ακουμπάει την επιδερμίδα μας, έρχεται και παράγει κολαγόνο, οπότε όταν η τρίχα της δόσης κολαγόνο αποκτά μεγαλύτερη ελαστικότητα, άρα δεν θα μας σπάει αρχικά και σιγά σιγά αν το κάνουμε συχνά σαν θεραπεία όπως προτείνει η Πέρσα, θα δούμε λοιπόν να μην αποχωρίζονται τα μαλάκια μας από τη ρίζα, από το τριχωτό της κεφαλής λοιπόν να μην φεύγουνε. Βλέπω ότι έχει επίσης μέσα πάρα πολλά έλαια από πολύ δυνατά αντιγυρατικά συστατικά. Βλέπουμε, παιδιά, εκχύλισμα από τη ρίζα του τζίνσενγκ και όχι από το τζίνσενγκ το αυτούσιο. Οπότε αυτό σημαίνει αντιοξειδωτική δράση, αντιγυρατική δράση και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Βλέπω ότι έχει και εκχύλισμα καμέλιας, που η καμέλια σαν συστατικό ξέρουμε ότι έρχεται και ρυθμίζει τη θερμοκρασία, οπότε δεν θα στρεσάρεται η επιδερμίδα του τριχωτού της κεφαλής με τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, με τα κράνη, με τα σκουφιά και με αυτά. Γιατί στη ζέστη ξέρουμε ότι λίγο υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δούμε μαλάκια να πέφτουν λόγω του υδρότα που δημιουργείται στο τριχωτό της κεφαλής. Έχουμε εκχύλισμα ηλιανθού, super anti-aging συστατικό και αυτό και για ελαστικότητα. Έχουμε υδρογονόμενο καστορέλαιο, εντάξει. Νομίζω βλέπω και κουρκουμά. Εκχύλισμα κουρκουμά που είναι ένα αντιφλεγμονώδες, αντιοξειδωτικό και αντιγυρατικό συστατικό. Γενικότερα βλέπω μόνο εθέρια έλαια, βλέπω βοτανικά εκχυλίσματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Βλέπω και κάποια άλλα πάρα πολύ πονηρά συστατικά, αλλά καλύτερα να τα δούμε, καλύτερα να τα μελετήσουμε, καλύτερα να τα δοκιμάσουμε και να τα πούμε μετά αναλυτικά όλα αυτά. Λέει όμως, τονίζει ότι είναι ένας ελαφρύς και μη λιπαρός ορός, όπως τον είδαμε ακριβώς και στο χεράκι σου. Οπότε μιλάμε για ένα σέρουμ και όχι για έλαιο, Πέρσα, έτσι. Σωστά. Όπως το γράφετε και εδώ. Τέλεια.
Ο ροζ ματιών, λοιπόν, κατά της τριχόπτωσης και για διάφορα άλλα προβλήματα, λέει, του τριχωτού της κεφαλής, γιατί ενισχύει τους θύλακες της των τριχών. Βλέπεις τι έλεγα εγώ. Έχει έλαιο, δεντρολίβανο και λεβάντας, που το ένα βοηθάει τη μικροκυκλοφορία και το άλλο ηρεμεί και καταπραίνει και χαλαρώνει. Έχετε πολύ ωραία συστατικά μέσα. Και έχεις, είπες, και ένα άλλο που λέει anti-damage strengthening serum. Αυτό είναι το άλλο που μας έδειξε. Ωραία, για να δούμε τι έχει αυτό μέσα. Αυτό είναι για τα λιπορημένα αδύναμα μαλλιά. Μάλιστα, α, καλά, αργανέλαιο. Αργανέλαιο είναι super, 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 super. Αργανέλαιο και πρωτεΐνη κερατίνης. Εντάξει, τα ξέρουμε και τα δύο αυτά τα συστατικά. Τα αγαπάμε πάρα πολύ, αν με ρωτάς. Αυτά είναι για μαλλιά που φριζάρουν, για μαλλιά ταλαιπωρημένα, για μαλλιά που σπάνε. Αυτό φαντάζομαι, λοιπόν, πηγαίνει στις άκρες. Πέρσα, ή μπορούμε και αυτό να το κάνουμε σαν θεραπεία, επειδή είναι σέρουμ. Εγώ στις άκρες το χρησιμοποιώ. Okay. Είτε σε νοπάει, είτε σε στεγνά μαλλιά, είτε σε στεγνά μαλλιά είναι πολύ ωραίο και το χρησιμοποιώ και πριν βάλω μασιά ή πιστολάκι για να μην μου σπάνε οι άκρες και μου καίγονται. Εδώ έχει και πεπτίδια, παιδιά, θα τρελαθώ. Εδώ έχει εκχύλισμα καλέντουλας, εκχύλισμα καμέλιας. Έχουμε εκχύλισμα πάλι από τη ρίζα του τζίνσεγκ. Έχουμε εκχύλισμα ηλίανθου ξανά. Έχουμε πάλι υδρογονόμενο καστορέλαιο. Έχουμε ενυδατικούς παράγοντες, αναπλαστικούς παράγοντες και έχουμε και εδώ γλυκίνη για παραγωγή κολαγόνου και έχει και κάποια άλλα βότανα. Τρελαίνομαι που έχει μέσα καλέντουλα. Τρελαίνομαι γιατί η καλέντουλα, το είπαμε και όταν παρουσιάζαμε τα λαδάκια μόνα τους, κάνει πάρα πολύ καλό στο τριχωτό της κεφαλής, έτσι. Οπότε το βλέπουν τώρα εδώ και τα κορίτσια και τα αγόρια ότι δεν έρχεται τίποτα σε αντίθεση και σε... Τέλειο, τέλειο. Απλώς με όλα αυτά τα βότανα, με όλα αυτά τα έλαια, εμπλουτίστηκε με έλαιο, αργάν και πρωτεΐνη κερατίνης. Πολύ ωραία και θα τα δούμε στην πορεία. Για τα σαμπουάν που ρώτησε η Χριστίνα μας, τι έχουμε να πούμε, τι έχεις να πεις η Χριστίνα μας. Για αυτή τη σειρά έχει... Να τα δούμε. Που είναι πάλι έτσι και για κατεστραμμένα μαλλιά και για να μην φριζάρουνε. Mm-hmm. Ποσότητες, Πέρσα μου, λοιπόν, πόσο είναι το σαμπουάν. Αν είναι 400 ml και η κρέμα είναι 250. 250 το conditioner, έτσι, Αποτελείται η σειρά των μαλλιών, δηλαδή, από τα δύο σέρουμ και από σαμπουάν διάφορα για διαφορετικές περιπτώσεις. Και conditioner το ίδιο. Και conditioner είναι ανάλογα την κατηγορία που... Σωστά, σωστά. Ναι. Είναι πάνε σετ. Βέβαια, το σέρουμ μπορείς να το συνδυάσεις, εννοείται με όλα. Είναι η σειρά γιατί είναι για κατεστραμμένα, για μη φριζάρισμα, για να μην φριζάρει και αυτά. Απλά είναι δύο ξεχωριστά προϊόντα το σέρουμ. Για ξηροδερμία που λέει εδώ το κορίτσι μας, υπάρχει κάποια σειρά, κάποιο σαμπουάν, κάποιο conditioner συγκεκριμένο? Δεν ξέρω αν βοηθάει... Υπάρχει κάτι, ας πούμε, ενυδάτωσης, αναδόμησης, υπάρχει κάτι τέτοιο στη σειρά? Να τα δω λίγο εγώ σας συστατικά, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά αφού θέλετε βοήθεια, πρέπει να δοθεί και σωστά. Έχεις ένα σαμπουάν εδώ που λέει anti-damage strengthening shampoo και έχεις και ένα smooth and softens to reduce frizz, που αυτό φαντάζομαι απευθύνεται στο να μαλακώνει φριζαρισμένα και μαλλιά που δεν δαμάζονται με τίποτα. Αυτό είναι το anti-damage. Mm-hmm. Και περίμενε να δω. Εσύ ποιο κρατάς τώρα, apple and vinegar που λέει, με το εκχύλισμα μυλού. Με το μυλόξιδο. Το εδώ, το μυλό. Το μυλόξιδο είναι πάρα πολύ γνωστό ότι εξισορροπεί το pH, το ξέρουμε. Με μυλόξιδο βάζουμε και στις πατουσίτσες όταν περνάμε διάφορες φάσεις που θέλουμε να κάνουμε detox. Είναι πασίγνωστο και αγαπημένο συστατικό. Έχει μέσα βεταΐνη, το ακούω, γλυκερίνη. Έχει, ναι, μυλόξιδο. Έχει μαγνήσιο. Έχει πάρα πολλές βιταμίνες. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι κατάλληλο για το κορίτσι μου
που θέλει ενυδάτωση. Εδώ θα δούμε τα μαλλιά πιο λαμπερά, πιο γυαλιστερά, πιο ανθεκτικά. Το black garlic και ivy. Είναι πιο πολύ παρότητα. Νομίζω ότι για ξηρά μαλλιά θα πάμε στο εκύλισμα κυσού και στο μαύρο σκόρδο που είναι για την υγιές ανάπτυξη που δεν έχει θεϊκά άλατα και θα βοηθήσει και πάρα πολύ σαν σύνολο τη θρέψη και την ενυδάτωση, ειδικά σε ανθρώπους που κάνουν πολύ συχνά λουσίματα, που βλέπουν έτσι κομματάκια να εμφανίζονται στο δερματάκι τους πάνω στο κεφάλι τους. Ναι, νομίζω ότι εδώ έχει λίγο πιο ενυδατικά σαν συστατικά, αλλά και πάλι θα τα μελετήσω και θα επανέλθω να σας πω κι εγώ εντυπώσεις από τα συστατικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κρατάει η Πέρσα, αυτό θα πρότεινα εγώ σε εξέματα, σε ξηροδερμίες και γενικότερα σε ευαισθησίες. Γιατί το λάδι του κυσού το βρίσκουμε και σε αντικυταρρυδικά, σε αδυνατιστικά. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ τη μυκλοφορία του αίματος και έτσι όλα γίνονται και ρέουν καλύτερα. Αυτό θα έλεγα εγώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όσους έρχεστε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Τέλεια. Λοιπόν. Ωραία. Να δούμε. Να δούμε. Δεν θα δούμε μακιγιάζ. Πρώτα απ' όλα θα μας δείξει το κραγιόν που φοράς. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχω κάνει την τσαχπινιά σου σήμερα, η αλήθεια είναι. Και έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο. Εντάξει. Πες μου, σε παρακαλώ. Οπότε, νομίζω, κοιτάξτε λίγο, έχει πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλά χρώματα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι top. Βέβαια, έχω χρησιμοποιήσει το νούμερο 5, όχι το 4. Το 5 έχω, θα σας το δείξω κιόλας. Και έχω βάλει από πάνω. Και έχω προσθέσει από πάνω της Newell, το 02. Αυτό αγαπώ, παιδιά, αυτό. Το lip gloss μου είναι αυτό. Ναι. Κοιτάξτε. Ναι, αλλά βάλτο και μόνο του να δούμε τις χρωστικές. Δηλαδή, και να πω αυτό που είχα πει και την πρώτη φορά που το είχα δοκιμάσει, παιδιά. Δεν είναι σαν lip gloss. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να γράφει lip gloss πάνω, όπως το είχα πει, θυμάσαι. Είναι. Γιατί είναι σαν... Είναι σαν gel, δηλαδή όση ώρα και αν περάσει και έτσι να κρατήσω το χέρι μου και να πηγαίνει προς τα κάτω η φορά, δεν πρόκειται να φύγει να κουνηθεί από εκεί να τρέξει. Ενώ τα lip gloss έχουμε συνηθίσει να έχουν πιο υδαρή σύσταση και με το βάρος, με την ομιλία. Είδες πολλές φορές που αρχίζουν οι λεπτές γραμμές να κάνουν την εμφάνιση και γύρω από τα χείλη. Όταν ένα lip gloss είναι πολύ υδαρές, το πρώτο πράγμα που θα πάει να καθίσει θα είναι στις λεπτές γραμμές και στις βαθιές ρητίδες. Ενώ με αυτό, όσες φορές και να το έχω τεστάρει, δεν συμβαίνει, γιατί η υφή του είναι σαν gel. Είναι για να μένει σταθερό εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο και value for money προϊόν. Και ειδικά στους αγαπάνε τα κόκκινα, σε όσους τώρα τα Χριστούγεννα θα το ζήσουν λίγο παραπάνω, γιατί έρχονται γιορτές, και να σου πω και κάτι. Και είναι και σίγουρα δώρα, έτσι. Αυτό. Δηλαδή, τώρα εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, έτσι, θέλεις να πάρεις δώρο στην κολλητή, θέλεις να πάρεις δώρο στην ανιψούλα σου, θες να πάρεις δώρο στην βαφτιστήρα σου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σίγουρο από μία εδώ πέρα τερακότα, από αυτή την παλέτα, ας πούμε, και από αυτό το κραγιόν. Και ειδικά τώρα... Έτσι δεν είναι, και σε αυτή την τιμή. €3,5 σχεδόν. Πόσο? €3,5. Έλα. Χαρίστε τα Πέρσα, τι €3,5. €3,5 λέει και είναι Dr. Clinic που έχει ανυδατικούς παράγοντες και αντιγυραντικά συστατικά. Έλα, χαρίστε τα. Χαρίστε τα εκεί στο πίσλα. €3,5 λέει. €3,5 παιδί μου, δεν παίρνουμε το ένα κουτί μορομάντιλα που έχουμε σπίτι. Έλα, σκέψου το λίγο. Έχεις και τα παιδάκια σου, ξέρεις. Δεν θα ξανάρθει αυτή η έκπτωση. Τώρα, ειδικά και πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω είναι πολύ καλή ευκαιρία να πάρεις κάποια δωράκια που θέλεις να κάνεις. €3,5, έλα Παναγία μου, θα λέμε για κραγιόν €3,5 και σταθερά και όλες. Εντάξει. Και οι τερακότες και οι δύο. Εννοείται οι σκιές.
Οι σκιές, να ξέρεις, έχουν σοκάρει και τους ίδιους τους επαγγελματίες, τις ναι. συναδέλφους, που τα έχω προτείνει και τα έχουν βάλει στο βαλιτσάκι τους. Να το ξέρεις αυτό. Όπως πιστεύω ότι τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως δεν έχει δοκιμάσει τη Match Cream, βγαίνει σε πολύ καλή τιμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ σε αυτή την παρέα που δεν έχει πάρει. Εδώ τα έχω, τρία τα έχω, το Primer. Μπράβο. Ναι, και το Primer. Το Primer, τη Magic Cream και την BB. Δεν νομίζω ότι τώρα, δηλαδή, όποιος δεν τα έχει, βγάλετε τα ένα screenshot όπως είναι, να τα τσεκάρετε, να τα δείτε και αυτά. Δεν υπάρχουν. Ειδικά. Αυτά τα τρία είναι για Oscar, όχι για βραβείο. Φοβερές φόρμουλες. Πολύ φοβερές φόρμουλες. Και να σου πω τι άλλο μ' άρεσε. Και το έκανα και σε μακιγιάζ. Δεν ξέρω αν το είδες στο TikTok. Και αν το, το είδες και ή στο YouTube ή στο TikTok. Έχω τρελαθεί. Κοίταξε, έχω τρελαθεί. Την έχω πόσο, 2 εβδομάδες. Παιδιά, αυτά τα highlighter δεν υπάρχουνε. Εγώ τα βάζω και στα σκιά. Τα βάζω και πριν βάλω το κραγιόν. Τα βάζω... Έχω τρελαθεί με αυτή την παλετάρα με τα highlighter. Αυτά τα 3 highlighter που είναι όλα τα λεφτά όμως. Κοιτάξτε το δέρμα της. Εγώ δεν έχω βάλει επίτηδες. Αγαπώ πάρα πολύ το gold εδώ. Ναι, το μεσαίο είναι... Το gold εδώ, παιδιά, κοιτάξτε highlighter και πώς γράφει. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Εδώ. Με ένα άγγιγμα, έτσι, μην το παρακάνετε, όπως και τα ρούς πέρσα, τι έπαθα την πρώτη φορά με τα ρούς. Εγώ έχω την απόχρωση 0-2 εδώ. Γενικά, εγώ είμαι λίγο πιο πολύ του ροζ, μου αρέσει έτσι το ροζάκι. Να το highlighter, παιδιά. Σοκ. Το βλέπετε και στην πέρσα, έτσι, δεν χρειάζεται. Το βλέπετε και στην πέρσα που είναι λίγο πιο λευκούλα από μένα. Εσύ φοράς το ροζ και εγώ φοράω το 01, έτσι, εντάξει. Οπότε θα τα δουν και τα δύο φορεμένα. Εγώ φοράω τη 01 που είναι λίγο πιο ροδακινή η απόχρωση, ναι. Αλλά εδώ πρέπει να τους το πω για να μην βρεθούν προεκπλήξεως. Μην κάνετε το λάθος και βάλετε πολύ στο πινέλο. Αυτό θα λέω. Βάφουν χωρίς να κουμπίσεις το πινέλο. Κάπως έτσι φαντάσου το. Να πας πολύ δειλά. Δηλαδή μην πας παπ, όπως μπορεί να έχεις κάνει στο παρελθόν. Εδώ, οριακά, θα βάλεις το πινέλο έτσι και θα μαγνητήσει το χρώμα πριν το φέρεις σε επαφή. Προσέξτε, γιατί την πρώτη φορά έτρεχα και δεν ήξερα τι να κάνω και πώς να το σώσω. Και έκατσα και ξέβαψα όλο το πρόσωπο για να βάλω το ρούζ. Αλλά πραγματικά είναι καταπληκτικά και είναι και τεράστιες συσκευασίες, βρε πέρσα, 5 γραμμάρια. Πάρα πολύ μεγάλο για αυτή την απόδοση. bslab.gr, bslab.gr, όλα μείον 40% μέχρι αύριο βράδυ. Μέχρι αύριο το βράδυ και το bronzer εννοείται είναι τώρα. Ναι, το μάτ μου, το αγαπημένο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που δοκίμασα, πέρσα, το θυμάσαι. Το πρώτο πράγμα που δοκίμασα πριν έρθει το καλοκαίρι. Και θυμάσαι που μου είχε σπάσει και πώς το είχα στεναχωρηθεί. Είναι το παιδάκι μας. Ναι, είναι τέλειο αυτό. Και είναι ματ. Και κάνεις και τα κοψίματάκια σου και κάνεις εδώ, άμα θέλεις, αυτό που έχουμε πει εδώ με τα κορίτσια πριν βάλουμε το ρούζ. Να πηγαίνουμε να κάνουμε, να διαμορφώνουμε έτσι το πρόσωπό μας και να κάνουμε λίγο πιο μακριό το πρόσωπο και να κάνουμε γι' αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, το ανορθωτικό. Κοιτάξτε τώρα εδώ, με 2 αγγίγματα έτσι, με το δάχτυλο, τι έκανα. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Πώς θα ζεστάνω και το πρόσωπο πάνω εδώ στους κροτάφους. Κοιτάξτε, σαν να γύρισα από το Ντουμπάι ένα πράγμα. Δεν ξέρω και τι καιρό έχει στο Ντουμπάι βέβαια. Πάω να κάνω και στη μητούλα μου. Κοιτάξτε, χωρίς πινέλο, βάφουν με το καλημέρα σας. Εδώ οι συνάδελφοι, να τα ξέρετε αυτά ότι υπάρχουν τόσο οικονομικά και ποιοτικά προϊόντα. Βέβαια, θα το πω, όπου Dr. Clinic... Είναι σαν να είναι επαγγελματικά. Δεν θα πω εταιρείες και μπραντ που τα συγκρίνω, αλλά ας πούμε και για την... Πού την έχω, καλέ? Πού είναι η μάσκαρά μου? Ας πούμε και για τη μάσκαρά μου, που είναι η αδιάβροχη και είναι σαν να μην φοράς μάσκαρα. Στην αίσθηση. Στις κάνει τις βλεφαρίδες του μπανέιρος, αλλά είναι σαν να μην φοράς μάσκαρα. Νιώθεις τις βλεφαρίδες σου
ότι μπορείς να τις ανακοινήσεις, να τις κλείσεις, να τις ανοίξεις. Δεν σου βαραίνει όπως άλλες αδιάβροχες μάσκαρα. Θυμάστε τι σου είχα πει? Αν είναι αδιάβροχη, ας την βρε πέρσα μου, καλύτερα δεν θα τη βάλω. Και μόλις τη δοκίμασα πρώτη φορά, τι σου είπα? Σου είπα ότι θα βγει sold out και βγήκε. Το θυμάσαι? Και ένα ξανάκι τώρα με το 40. Τώρα με το 40 ούτε ξέρω και πόσο θα βγαίνει, γιατί είναι και τεράστια ποσότητα. Κάτσε να σου πω και πόσο είναι. Είναι πάνω από 10 γραμμάρια μάσκαρα, έτσι. Θα τα λέμε και αυτά. Βγαίνει περίπου στα 6 ευρώ, αν δεν θυμάμαι καλά. Κλείστε το BS Lab, κλείστε το, κλείστε το. Τι 6 ευρώ, 6 ευρώ αδιάβροχη μάσκαρα με συστατικά της θεραπείας της μάσκαρας, βρε παιδιά, εντάξει. Ναι, 6 ευρώ. Είναι 6 ευρώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή, το να πρέπει κάποιος να το... Σίγουρα να το δοκιμάσει. Πρέπει κάποιος να σε σταματήσει. Δεν θα βγάλετε το μήνα 40% 3,5 ευρώ το κραγιόν, 6 ευρώ η μάσκαρα. Πώς θα επιβιώσετε? Έλεγα. 40% όλοι. Λοιπόν, η φίλη μου παραπάνω θέλει να πούμε τη διαφορά της Magic Cream με την BB. Έχω βίντεο και για τα δύο, και στο TikTok και στο YouTube. Μόλις τελειώσει το live να τα δεις, να δεις και την εφαρμογή, να δεις και τις αποχρώσεις, να τα δεις όλα αναλυτικά. Η Magic Cream είναι αυτό ακριβώς που ακούς και αντιλαμβάνεσαι. Magic Cream, δηλαδή είναι μια κρέμα η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά υφής. Είναι μια κρέμα η οποία έχει πάρα πολύ ωραία συστατικά. Δεν βλέπω μάνα μου να στα πω τώρα. Ξέρω ότι έχει πώς να σου πω, έχει εκχυλίσματα. Έχει αλουρονικό, έχει πεπτίδια, έχει με βιταμίνες, έχει μαγνήσια, έχει πάρα πολύ ωραία συστατικά, αλλά έχει μία ιδιαιτερότητα που δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Όταν τη βγάζεις, είναι άσπρη. Άσπρη, αλλά μόλις έρθεις σε επαφή με την επιδερμίδα σου και εσύ αρχίσεις να την απλώνεις, έρχεται. Τι είσαι, σταρένια? Τι είσαι, λευκή? Τι είσαι, ροζαλή? Κοκκινοπή? Κιτρινούλα σαν εμένα? Παίρνει, παιδιά, το χρώμα του δέρματος ακριβώς. Δίνει ομοιομορφία. Έχει κάλυψη. Σε πάω στο λευκό σημείο του χεριού για να καταλάβεις τη κάλυψη που θα σου δώσει. Και εδώ που έχω τη φλέβα για να δεις. Και σου κρύβει ό,τι θέλεις να κρυφτεί. Δηλαδή, έχεις παναδούλα, έχεις κυλιδούλες, έχεις διχρωμίες, έχεις τι έχεις. Στα κάνει όλα. Κοίταξε που είναι η φλέβα και πώς καλύπτηκε. Και είναι magic cream, γιατί τη φοράς. Είναι λευκή και μόλις την απλώνεις, μαγικά παίρνει την απόχρωση που έχει ο κάθε ένας και η κάθε μία. Την είχαμε βαφτίσει χαμελέον, θυμάσαι, Ρούλα, στο live. Που είχαμε κάτι έτσι. Εγώ βαφόμουν και ήμουν έτσι. Και έλεγα, τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο, καλέ? Γι' αυτό είχα πει το βγάλανε magic cream. Και είναι η φόρμουλά του, σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις και την υφή, είναι σαν να απλώνεις το πρόσωπό σου κάτι με τα ξένια. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανασυναντήσει, είσαι foundation, είσαι BB. Χάρη στα εκχυλίσματα και τα έλαια που έχει μέσα, χωρίς καθόλου να βγάζει λιπαρότητα, το βλέπετε ότι είναι μάτ, έτσι. Έρχεται και είναι σαν ένα μεταξένιο φινίρισμα στην επιδερμίδα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αγαπώ περισσότερο τη Magic ή τη BB, αλλά πού είναι η Σοφία μου? Η Σοφία που παίρνουμε, εγώ και η Σοφία παίρνουμε την BB αυτή να πούμε τριάδες, αλλά δεν πειράζει. Παίρνουμε όταν υπάρχει το στόχ, εντάξει, μην μας μαλώσετε. Αλλά χωρίς αυτή την BB, νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να προχωρήσει τη μέρα του όταν θέλει κάτι εύκολο. Αυτή την BB την έχω χαρακτηρίσει, όχι σε αυτό το χέρι, κάτσε για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σύγκριση. Η BB είναι αυτό ακριβώς που καταλαβαίνεις. Σαν να φοράς μία ενυδατική με χρώμα, αλλά πρόσεξε, σε πήγα στο σημάδι εδώ, στην κοκκινίλα, μία BB ικανή να καλύψει ακόμα και πολύ έντονες κοκκινίλες και σημάδια. Το βλέπουμε? Έχει δηλαδή σχεδόν το αποτέλεσμα ενός light wear foundation και την έχουν βαφτίσει 8-1, γιατί δεν είναι μια BB που θα πάρεις, ας πούμε, στο παιδάκι σου. Στο παιδάκι σου θα πάρεις τη Magic Cream,
Είναι μία BB που απευθύνεται σε λίγο πιο όριμες επιδερμίδες. Έχει και πολύ ισχυρά αντιρρητηδικά, αντιγυραντικά και ενυδατικά συστατικά. Θα συναντήσουμε δηλαδή συστατικά όπως το υδρολυμένο κολαγόνο της σειράς Dr. Clinic που είπε η Πέρσα μας πριν, Τσίτα Μπόμπα σειρά, έτσι, τη σειρά που είπαμε για λαιμό και ζυγωματικά. Έχει μέσα, τώρα περιμένω να τα δω. Αχ, θέλω τα γυαλιά μου, γιατρέ μου. Μέσα θα βρούμε μέχρι και ασκορβικό οξύ που θα βοηθάει και θα βοηθήσει όση ώρα τη φοράμε να κάνουμε και αντιοξυδοτική δράση και να μπουστάρουμε και την αντιλιακή μας προστασία. Έχει μέσα το υδρολυμένο κολαγόνο, το είπα που το διαβάζω. Τα άλλα δεν τα βλέπω. Σιρόπι, σα ζητάω. Δεν τα βλέπω, παιδιά, είναι θολά. Είναι θολά. Πω. Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφορές. Το βλέπεις κιόλας ότι εδώ, κοίτα, η BB είναι σαν ένα lightwear foundation. Η Magic Cream έρχεται και σου κάνει και λίγο ένα παιχνίδι με τα φώτα και καλύπτει τόσο όσο. Για λίγο πιο όριμες επιδερμίδες στην BB και για όλες τις επιδερμίδες, για όλες τις ηλικίες, τη Magic Cream. Εγώ έτσι θα τα πρότεινα στον κόσμο, γιατί μου αρέσει να τους λέω πάντα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια όσον αφορά τα συστατικά, τις υφές και να τα βλέπουν κιόλας και σε live και σε εφαρμογές. Τώρα για αυτό το primer, δεν ξέρω, θα μιλήσεις εσύ. Κοίταξε, η υφή της BB δεν μοιάζει λίγο με την υφή του primer. Εντελώς. Γι' αυτό και όταν τα βάζεις μαζί, νομίζω έχεις αποτέλεσμα τηλεοπτικό. Η αλήθεια είναι μη με μαλώσεις. Γι' αυτό εγώ όποτε βαφόμουν δεν έβαζα primer. Εντάξει. Στην καθημερινότητά μας, να λέμε για την αλήθεια, δεν βάζουμε όλοι primer. Primer θα βάλουμε όταν έχουμε και θέλουμε να διορθώσουμε ατέλειες. Δεν γίνεται να ξυπνάμε το πρωί και οι πόροι μας να είναι πάρα πολύ διευρυμένοι και να μην βάλεις ένα primer αλλά να θέλεις να βαφτείς. Καλύτερα να μην βαφτούμε καθόλου ή να βάλουμε μόνο primer και ας μην βάλουμε foundation και από πάνω το αντιλιακό μας ή από κάτω, ανάλογα τι αντιλιακό έχουμε, γιατί αν έχουμε αντιλιακό με χρωστική, το primer θα μπει από πάνω, έτσι, δεν μπορεί να μπει, θα μπει από κάτω, δεν μπορεί να μπει από πάνω. Οπότε, για βελτίωση όψης και αυτοπεποίθησης, το primer πρέπει να υπάρχει πάντα, νομίζω. Την είδες τη διαφορά όταν ξεκίνησες να χρησιμοποιείς primer, πες την αλήθεια. Είδα μεγάλη διαφορά και έχω γίνει ένα με αυτό το προϊόν, πραγματικά δεν υπάρχει, δηλαδή αν το ξεχάσω νιώθω ότι δεν είναι εντάξει το δεν είναι το ομοιόμορφο, βλέπεις. Νιώθω ότι δεν απλώνεται καλά όπως απλώνεται και εννοείται ότι έχει και διάρκεια και το μακιγιάζ, δηλαδή σχεδόν τη διπλάσια όταν φοράμε ένα primer. Και παρή επιδερμίδα, με βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, γιατί αυτή είναι, έχει αλόι, έχει ξαναλέω και το primer, το ξαναπιάνω, αυτό το serum loxing θα έχει, έχει και το primer υδρολυμένο κολαγόνο, όπως η σειρά Τσίτα Μπόμπα που λέει η Πέρσα μας, έχει βιταμίνη εψιλον, έχει αλόε βέρα, οπότε δεν είναι άλλο ένα primer. Είναι ένα primer που θα κάνει και περιποίηση την ώρα που το φοράμε. Είναι ένα primer που όταν το άνοιξα, το έχω πει πολλές φορές, αλλά εντάξει, εγώ πάντα θα τα λέω, όπως τα νιώθω. Όταν το είχα δει, είχα πει, τι είναι τώρα αυτό. Και τώρα αυτό θα μου κάνει εμένα ομοιομορφία. Ενώ είναι gel. Και μόλις το βάλεις, πού να το βάλω, θα το βάλω εδώ. Εδώ. Μόλις το βάλεις και βλέπεις που σου κάνει τη θολότητα ακόμα και σε λεπτές γραμμές, λες δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύει τόσο καλά και να έχει αυτή την υφή. Γιατί συνήθως, όταν λένε για πόρους, όταν λένε για λεπτές γραμμές, συνήθως δεν είναι διάφανα, έτσι. Νομίζω ότι δεν το περιμένεις αυτό το αποτέλεσμα που δίνει. Δεν αφήνει καμία λιπαρότητα, ακόμα και αν βαφτείς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε ότι είναι το primer που φόραγα εγώ το καλοκαίρι όταν κατηφόριζα για το φούρνο, έτσι. Κάτι 9 η ώρα το πρωί, κάτι 7.30 η ώρα το πρωί, κάτι 8 η ώρα το πρωί που ανοίγαμε εδώ live και κάναμε έτσι στα γρήγορα, κάνα τεταρτάκι 20 λεπτό. Δεν αφήνει λιπαρότητα. Τι ωραίο κραγιόν είναι αυτό και πόσο κοστίζει. Μιλάς για τις Πέρσες, φαντάζομαι. Γιατί η Πέρσα είναι κάνει μπαμ. Θα σου πει. Ποιο είναι του Dr. Clinic το 05.
Απλά έχω βάλει από πάνω και τις λίπλος. Και τα δύο βγαίνουν περίπου, αυτό νομίζω 3,5 και αυτό σχεδόν 4 ευρώ. Παιδιά, όταν λέει τις τιμές, νομίζω ότι είμαι στο φούρνο και σου λέω τιμές για σάντουιτς και για τυρόπιτα, δηλαδή, πέρσα σε παρακαλώ. Τι τιμές είναι αυτές, 40% λέει, 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ τα κραγιόν, παιδιά, και 6 ευρώ η μάσκαρά μου, η αδιάβροχη του Dr. Clinic με τόσα συστατικά και πεπτήρια. Δηλαδή, πού να τα πω αυτό που ζω απόψε. Φοράει και να το ζήσουμε έτσι λίγο. Να το ζήσουμε, αλλά εσείς τα ξεπουλήσατε. Τζάμπα. Πού θα το βρεις, κάτσε φίλοι να σου γράψω το site. Κάτσε, γιατί μάλλον παρουσιάζεται μια δυσκολία να το βρεις. Μπορεί να το γράφεις και ολόκληρο και γι' αυτό. Περίμενε. Θα το γράψω εγώ αμέσως και να το καρφιτσώσω κιόλας. Περίμενε. www. Να το γράψουμε κανονικά όπως πρέπει να το γκουγκλάρεις. bslab.gr. Προσοχή. Προσοχή. Έως αύριο βράδυ, και αυτό λόγω του ότι γίνεται το live και θα το δει το YouTube, αλλά θα το δει ώρες αργότερα, και αύριο είναι Cyber Monday, να πούμε, οπότε να έχετε το νου σας γενικά στο ίντερνετ αύριο. Σταματάνε οι εκτόσεις στα φυσικά καταστήματα και μπαίνουν εκτόσεις σε όλα τα... Σε όλα. Σε όσα κάνουν, τέλος πάντων, όσοι έχουν e-shop, εκτόσεις. Αλλά 40% όμως τον πίσλα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω άλλο να έκανε. Εντάξει. Καλά, είμαστε εδώ, θα είμαστε. Μοιραστούμε και αύριο τις εμπειρίες μας. Να ξέρεις, Πέρσα, ότι εγώ δεν καπνίζω. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα εγώ να μου στέλνεις στο κελί 33, που θα μπούμε, αν συνεχίσετε έτσι όλα τα site, θα ήταν κάνα τα ψήρα λαχτομπούρεκο. Το έχω πει και στη Γιώτα εδώ, το έχω πει και στο Μαράκι, το έχω πει έτσι σε 2-3 έτσι άτομα, το έχω πει και στην Κάτια, ένα τα ψήρα λαχτομπούρεκο. Εντάξει, θα σου στέλνω και αυτό μαζί. Ναι. Αυτό θα έρθει πριν μπω μέσα. Για να το βάλω κιόλας, γιατί έχω να το βάλω κανένα δεκαήμερο και ένα στερητικό το έχω πάθει, έτσι. Ισχύει. Μπράβο στην εταιρεία για την τεράστια έκπτωση. Επίσης, συγχαρητήρια για την αποδοτικότητα των προϊόντων τους. Ναι. Εμένα το κραγιόν θα σου έλεγα ποιο είναι, αλλά η Πέρσα θα γελάσει πάλι. Εγώ, λοιπόν, για να σας κάνω τα κραγιόν swatch και να τα δείτε, που θα σας τα ανεβάσω μετά με βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν είναι η σωστή σειρά, γι' αυτό θα μου στείλει Πέρσα μια φωτογραφία καλύτερα. Είναι από τα New Will τα κραγιόν, που είναι φανταστικά, αλλά δεν ξέρω αν η απόχρωση που θα σου πω είναι η σωστή, οπότε καλύτερα να τα δείξει η Πέρσα τα κραγιόν να ματάσει, για να μην κάνουμε λάθος, σε παρακαλώ πάλι, όπως την άλλη φορά που εγώ έδειχνα το ροδακινο ροζ, το nude. Και για νούμερο σας είπα άλλα ντάλα, γιατί έχω μπερδέψει τα καπάκια. Λοιπόν, εσύ μάλλον αυτό που φοράς είναι το 05. Αν δεν κάνω... Για να το δω έτσι. Να το δεις έτσι και με ένα 05. Λες αυτό είναι σωστό, δηλαδή. Λες. Να το. Όχι. Δεν φοράς το 05. Φοράς το 04. Πάλι λάθος έκανα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φοράει το 04, είναι της εταιρείας New Well. Το βλέπω. Περίμενε να βάλω τα καπάκια τώρα, περίμενε. Τώρα που θα μας τα δείχνεις. Είναι... Εγώ, λοιπόν, φοράω το 04. Περίμενε να βάλω το σωστό καπάκι. 04. Ωραία, το έχουμε. Το άλλαξα το καπάκι. Πάμε το πολύ κόκκινο, το οποίο είναι το 06. Το πολύ κόκκινο είναι τούτο. Σωστά, είναι το 06. Ωραία, το 06. Περίμενε. Καπάκιους. Πάμε. Οκ. Το 01 είναι το πιο πορτοκαλί. Εγώ στο 01 έχω αυτό. Όχι. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το 05. Αυτό είναι το 5. Ναι. Όλα λάθος τα έχω, ρε Πέρσα. Ναι, πήρα. Έχω τον
5. Αυτό είναι, το 5 αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λίγο πορτοκαλίζει, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και δεν είχα ξαναβάλει τέτοια απόχρωση, γιατί είναι πορτοκαλοκεραμιδοκαφέ. Κάπως έτσι. Το χρώμα της μοιραράκης. Σαν τη μοιραράκη ένιωσα. Αυτό πήγα να πω πέρα από το λόγο που το πήρες. Λοιπόν, πάμε. Ετούτο εδώ το ομορφούλικο που το είχα κάνει λάθος τη μέρα που βαφτήκαμε μαζί, ποιο είναι? 2. Το 02. Και εγώ ποιο είχα πει? Το 02. Εντάξει, είναι το 02. Το νουντ. Το κοραλό νουντ. Έτσι, έτσι, ροζ νουντ. Ωραία. Και αυτό που έμεινε... Είναι το 1. Είναι το 01. Το βάζω εγώ εδώ να τα δείτε όλα μαζί. Αυτό είναι πιο γλυκό, πιο... πιο τριανταφυλλή, με πορτοκαλί. Κάπως έτσι νομίζω. Ναι. Ναι. Αυτά είναι ενυδατικά κραγιόν, αγαπημένη μου Μαρία. Αυτά είναι ενυδατικά, αλλά και στα ενυδατικά υπάρχει κόλπο για να γίνονται σταθερά. Με λίγη πουδρίτσα. Τα μποναριστά. Και ξανά από πάνω. Δηλαδή, εγώ τώρα έτσι όπως είναι, άμα θα πάρω την πούδρα μου, που τώρα θα βγαίνει και τζάμπα, οπότε δεν φοβάμαι και να τη χρησιμοποιήσω, μείον 40%. Παίρνεις λίγο την πούδρα σου, κοίτα, όπως είσαι με τα δάχτυλα, τα μπονάρεις και στην ουσία τι κάνεις, στεγνώνεις το κραγιόν, το κλειδώνεις. Γιατί όταν έχουμε ενυδάτωση, είναι υγρό στοιχείο. Άρα, μόλις βάλω εγώ λίγο πούδρα, σταθεροποιήθηκε. Και αν το θέλεις λίγο πιο ζωηρό το χρώμα, ξαναπερνάς κραγιόν. Διαφορετικά κάθεσαι έτσι και το κραγιόν σου δεν θα φύγει μετά ούτε στο ποτήρι σου, ούτε στο τσιγάρο σου, ούτε πουθενά. Το ξέρεις πέρσι αυτό? Φαντάζομαι ότι ναι. Σε αγαπώ. Λοιπόν, αφού δείχνουμε κραγιόν, δεν είναι κρίμα αφού βγαίνουν... 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ να μην δούνε και τα άλλα τα κραγιόν. Συγγνώμη, τώρα που έγινε χρωματολόγιο, να το ζήσω λίγο. Λοιπόν, εγώ θα σου δείξω το 04. Τώρα μου θυμίζει εποχές πατησίων Χόντο, Ομόνια, Κέρκυρα, Χόντο Σέντε. Τι ωραία. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, από χρωσάρα, παθιάρικο κόκκινο αυτό, βαθύ κόκκινο αυτό. Είναι η απόχρωση 04 και είναι του ντόκτορ του Clinic, που κοντεύει να μας τρελάνει αυτός ο κύριος, που δεν επιτρέπει να σπάσει και να μπει σε λεπτές ή βαθιές ρητίδες στα χυλάκια, γιατί έχει πάρα πολύ anti-aging συστατικά μέσα. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Να μην κοιτάμε δηλαδή μόνο το κραγιόν σαν χρώμα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και την άλλη την απόχρωση, την όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, και όποιες είναι πονηρές, που είναι πολλές, και παίξουν με το περίγραμμα, θα είναι σαν να έχουν 2-3 διαφορετικά κραγιόν. Αυτό είναι το 02, το πιο φυσικό, το πιο... Πώς να το πω, έχει και μοβ μέσα, έχει και ροζ, έχει και νουτ. Λίγο έτσι, είναι ένα περίεργο χρώμα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και βασικά, εγώ έχω πάθει σοκ τα κραγιόν, γιατί είναι τόσο σταθερά. Το έχουμε πει πόσες... Δεν φεύγουν αυτά. Άμα στεγνώσουν, αρκεί να τα αφήσουμε να στεγνώνουν και να μην κάνουμε το εξής με τα υγρά κραγιόν. Να μην κάνουμε... Γιατί έτσι δεν επιτρέπουμε στη χρωστική να στεγνώσει ομοιόμορφα εκεί που πρέπει και μετά μου γράφουν. Όχι με αυτά. Με αυτά δεν έχω ακούσει κάτι, γιατί την ώρα που το τοποθετώ πάντα τους λέω την οδηγία και το tip το σωστό. Είδες καμιά φορά που βλέπεις σε βίντεο, στην τηλεόραση, γενικώς, μόλις θα αρχίσουν να μιλάνε μετά από λίγη ώρα που εδώ, στο εσωτερικό των χιλιών, λείπει προϊόν. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί την ώρα που τοποθετήθηκε το υγρό κραγιόν, δεν το αφήσανε να στεγνώσει μόνο του. Ξέρεις τι κάνανε? Ναι, ναι, ναι. Οπότε έφυγε από αυτό το σημείο, γιατί κοίτα, μπράβο, ήρθε προς τα μπροστά, έμεινε πάρα πολύ λίγο στο εσωτερικό μεριό των χιλιών, οπότε με το σαλάκι μας, όπως μιλάμε και αυτά, λογικό δεν είναι ότι θα υποχωρήσει πρώτα στο εσωτερικό των χιλιών. Οπότε όταν φοράμε υγρά σταθερά κραγιόν, δεν κάνουμε αυτό.
Δεν το κάνουμε αυτό. Ούτε κρατάμε χαρτομάντιλο, ούτε κουμπάμε χαρτομάντιλο. Τα απλώνουμε ομοιόμορφα και τα αφήνουμε να στεγνώνουν φυσικά. Έλα. Εντάξει, και αφού στεγνώσουν, θα έρθουμε και θα κάνουμε το κόλπο που έχει κάνει και η Πέρσα μας σήμερα με το lip glossάκι από πάνω. Όχι όσο είναι υγρό, γιατί ειδικά αν θα το ακουμπήσετε με το πινέλο σας, θα αφαιρέσετε πάλι χρωστική. Πρώτα λοιπόν περιμένουμε να στεγνώσει τελείως, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, να φτιάξουμε μαλλί, να βάλουμε ρούζ, να κάνουμε σκιές, να κάνουμε κάτι άλλο και μόλις στεγνώσει το υγρό σταθερό κραγιόν μας, θα βάλουμε το lip gloss από πάνω. Είναι πολύ ωραία tips, πολύ ωραία μυστικά και ιδιαίτερα επειδή μας παρακολουθούν και λίγο και τις αγαπάω λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι εδώ και προβληματίζονται με τις λεπτές ρητιδούλες, με τις ρητίδες καπνιστή και αυτά και λένε ότι μ' αρέσει αυτά που βλέπω, μ' αρέσει αυτά που μαθαίνω από σένα, αλλά εμένα μου σπάει, εμένα μου μπαίνει στις γραμμούλες. Ίσως λοιπόν κάποια σήμερα, ακούγοντας αυτό το μυστικό, από αύριο νιώθει ακόμα πιο confident και ακόμα πιο σίγουρη και πάει με περισσότερη όρεξη να ξαναβάλει κόκκινο κραγιόν που τόσο πολύ της αρέσει και της ταιριάζει και το φοβόταν μέχρι χθες. Οπότε νομίζω ότι... Ισχύει αυτό, γιατί εγώ μιλάω και μαζί του στο τηλέφωνο, πραγματικά είναι όλες τόσο καλές. Προσπαθούν δηλαδή να το τολμήσουν και τους λέω, μην το φοβάστε, βάλτε το, δεν είναι... Πραγματικά είναι τόσο ωραία χρώματα. Γιατί να κολλάμε δηλαδή μόνο στα νουντ και στα ροζ και στα... Όχι, να τολμήσουμε και όσο μεγαλώνουμε, να μειώνουμε ποσότητες από το foundation μας. Γι' αυτό δεν κάνουμε πρόταση foundation σήμερα με την Πέρσα. Κάναμε πρόταση για magic cream, για BB cream, για ένα primer, κάναμε για σκιές, κάναμε για τέτοια πράγματα, παιδιά. Όσο μεγαλώνουμε, το λέμε και το ξαναλέμε. Less is more. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή που εγώ προσωπικά πάτησα τα 40 και σταμάτησα. Ψεύτικες βλεφαρίδες, κάτι στρασάκια, κάτι πέρλες που όταν τα φόραγα γινόταν εδώ πέρα στο ίντερνετ ο πανικός ο ίδιος. Όταν έβαλα πέρλες στα μαλλιά, κράξιμο Πέρσα μου. Πότε ήρθαν τα καρναβάλια και τώρα βλέπεις ότι φιγουράρουν σε όλους τους οίκους και στη Fashion Week η πέρλα στο μαλλί και στο πρόσωπο. Αλλά δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Καλή καρδιά. Και θέλω να διαβάσω το σχόλιο της Ντέπης που λέει. Με το κόκκινο, στα χείλη εννοεί, που φοράω άβαυτη και με το δέρμα που μου έχεις φτιάξει, λέει, άκου κι εγώ, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μου πει πόσο μου πάει το κόκκινο κραγιόν, γιατί πραγματικά δεν εισχωρεί στις γραμμές των χιλιών. Σ' αγαπώ. Διάβασα τι σου έγραψα μόλις είπες ότι είπες και εσύ για τις μεγάλες ηλικίες. Ντέπη, ανατρίχιασα, γι' αυτό και διάβασα το σχόλιο σου. Είναι κρίμα να θέλουν να το ζήσουν με το κόκκινο το κραγιόν, με το αυτό και να φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν, γιατί μπορεί απλά κάποιος να μην τους έχει πει αυτή τη λεπτομέρεια. Μόλις στεγνώσει τώρα, όπως το βλέπεις που στέγνωσε και δεν γυαλίζει άλλο, θα μπορείς λοιπόν, όπως και η Ντέπη, και όπως και όλες οι Ντέπη εκεί έξω, οι Ντέπες, δεν ξέρω το πληθυντικό, μετά με το lip gloss σου να πας από πάνω και να φτιάξεις αυτό που έχει φτιάξει και η Πέρσα στα χείλη της και να έχεις όχι απλά κόκκινο, αλλά κόκκινο που θα τους μαγνητίζει και θα τους τραβάει όλους, γιατί θα λάμπει κιόλας, έτσι. Δεν το συζητάω, αλλά μπορείς να κάνεις και την κολπάρα που σου έχω δείξει με τον μπάλσαμ, είτε μόνο του στην βραδινή σου ρουτίνα, είτε πάνω από τα σταθερά σου τα κραγιόν. Να το φοράς το σταθερό το κραγιόν, αλλά να κάνεις και λίγο anti-aging παραπάνω με τη σειρά του ελίχρυσου τον μπάλσαμ. Πονηριές. Πονηριές, Πέρσα μου, εσύ είσαι μικρή κοπέλα, δεν καταλαβαίνεις το εγώ γιατί τα λέω αυτά. Εγώ τα λέω για μας και για τις μεγαλύτερες ηλικιακά, που ίσως κάπνιζα πάρα πολλά χρόνια, ίσως αγαπούν το καλαμάκι, είναι, ή μιλάνε πολύ, ή γελάνε πολύ, αγαπάμε τον εαυτό μας, εννοείται, αλλά αυτές τις ζητηδούλες, τις λεπτές, αφού μπορούμε να τις βήσουμε και να φορέσουμε ξανά όλοι κόκκινο κραγιόν αυτά τα Χριστούγεννα, να το κάνουμε νομίζω, ε. Αυτό. Δεν ξέρω, θες να μας πεις κάτι άλλο. Παιδιά, δεν την αφήνω την Πέρσα να μιλήσει. Συγγνώμη, αλλά είμαι λίγο τσουνάμι όταν ξεκινάμε. Τι άλλο. Θα πω, πάω λίγο στα πρώτα μας. Όχι τίποτα άλλο, επειδή έρχονται Χριστούγεννα.
Γι' αυτό... βλέπετε ότι μόλις στεγνώσουνε δεν φεύγουνε. Το βλέπετε ότι τώρα εγώ θα πρέπει να πάρω το διφασικό. Αχ, και δεν το έχω εδώ. Το έχω εδώ. Α, το έχω εδώ. Εντάξει. Πάμε. Εδώ. Α, καλά. Εντάξει. Πάλι θα πάρει 40%, γιατί μαζί με αυτό νομίζω ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε πιο από ποτέ. Αυτό σας μόνο. Ναι, αλλά πες τι είναι αυτό, γιατί δεν το είχαν δει όλοι, ας πούμε, το πρώτο με το live, με το μακιγιάζ. Έχουμε δύο πολιτικά προϊόντα, τρία σε Illuminator λέγονται, στην απόχρωση Sunset και στην απόχρωση Pink Up, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως σαν σκιά και στα ζυγωματικά, αλλά και σαν κραγιόν. Δηλαδή, εγώ τώρα να το δοκιμάσω. Το Pink Up, εγώ δεν το ξέρω στα χέρια μου, δεν το έχω πιάσει ποτέ. Δεν ξέρω τι είναι τώρα. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό εγώ. Πέσω. Ναι. Τι είχε γίνει με το Pink Up, παιδιά, Παναγία μου, χαμός, χαμός. Για 2 μήνες το Pink Up, να το ζητάτε μετά με το βίντεο και το live εκείνο. Αλλά πραγματικά είναι αυτό που είπε πέρσα. Ένα προϊόν για μάγουλο, χείλη, μάτια και μία rose gold, λίγο μπρονζέ απόχρωση, που όπως και να το βάλεις και όπου και να το βάλεις, θέλεις μόνο του με ένα περίγραμμα, θέλεις μόνο του χωρίς περίγραμμα, θέλεις πάνω τώρα από το κραγιόν όπως το κάνει η πέρσα, θέλεις πάνω από το μακιγιά σου, πάνω από το ρούζ, πάνω από το μπρόντζερ, πάνω από τις σκιές σου, κοιτάξτε τι κάνει. Είναι σαν να βάζεις σαν υγρό rose gold χρυσό. Εγώ κάπως έτσι το είχα χαρακτηρίσει. Εντάξει, η πέρσα τώρα βγες. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά τώρα βγαίνεις, έτσι. Θα το πω να με πάει βόλτα. Τώρα βγαίνεις, δεν πας για ύπνο. Α, θα το τερματίσεις. Βάζει και στα μάγουλα. Τώρα θα το τερματίσει. Και βλέπετε πώς το βάζει, με τα δάχτυλα. Ούτε πινέλα, ούτε σφουγγάρια, ούτε τίποτα. Και δείτε... Η λάμψη φαίνεται. Δείτε μπλεντάρισμα πάνω και από το highlighter, που το highlighter, να πούμε, είναι άλλη υφής. Πέρσα, είναι πουδρένιο. Και υπάρχουν προϊόντα εκεί έξω που κλωτσάνε και μαζεύονται σαν σπάντζι και δεν απορροφούνται και δεν μπλεντάρονται. Παιδιά, κοιτάξτε το δέρμα της. Τούσου, κοπελάρα μου. Εντάξει. Γεια σας, καλησπέρα. Τα δύο προϊόντα τα αγαπώ και εντάξει, τώρα μην πω την τιμή πάλι. Θέλω να δείξεις, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τη δείξεις και τη μία απόχρωση και την άλλη, γιατί τώρα με το 40 να δούνε ποια τους ταιριάζει και ποια θα είναι καλύτερη για αυτούς. Εγώ τώρα έβαλα την Pink Up, θα τη δείξω και τα χεράκια σου, ναι. Λίγο δίπλα-δίπλα για να δούμε τις διαφορές και κάνε λίγο κοίτα πέρσα μου όταν θα το βάλεις. Κάνε μας λίγο έτσι tap-tap για το πώς βγαίνει αφού το δουλέψουμε λίγο και το ζεστάνουμε σαν προϊόν. Αυτή είναι η Pink Up. Αυτή τη εγώ, παιδιά, την αγαπώ. Είναι σαρός χρυσός με μπρονζέ, με τον μπρονζέ της J-Lo. Είναι φοβερό. Και η δίπλα είναι η Sunset. Λίγο πιο κοραλί εκεί, λίγο πιο ροδάκινο μέσα εκεί μαζί με μπρονζέ. Δείτε τες. Μπράβο. Τι νύχι είναι αυτό, παιδιά. Έχω πάθει σοκ με το νύχι της. Σοκ. Έχω και ένα χαλασμένο όμως τώρα που δεν θέλω να φαίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν σε παρεξηγούμε. Ωραία. Και είναι... Παιδιά, και... συγγνώμη. Το rose up για μένα είναι αδιαπραγμάτευτα, number one. Αδιαπραγμάτευτα. Το βλέπεις. Κουνάς το χέρι σου. Και το rose, κοίταξε, τη μία γίνεται πιο gold, την άλλη γίνεται πιο bronze, την άλλη γίνεται πιο... Δηλαδή δεν υπάρχει. Έλα, είναι μαγικό. Και οι δύο αποχρώσεις είναι ωραίες, αλλά η αδυναμία μου σε μένα είναι το rose. Εντάξει, αυτό που έβαλε κιόλας και στα χείλη και στο μάγουλο. Πέρσα, δεν ξέρω τι να πω. Πέρσα με το 40%, φυλάξτε τα ραφάκια σας, γιατί μόνο τα ραφάκια θα σας μείνουνε. Πώς το λέει η Εύα... Η Εύα λέει, εμείς για σας το κάνουμε για να μπορείτε να καθαρίσετε κιόλας εύκολα, να κάνετε μια γενικούλα εκεί να δείτε μήπως θέλετε καμιά ανακαινισούλα εκεί στις αποθήκες. Εντάξει. Χαμός. Είναι κάποια
και αυτό που είπαμε και πριν, ότι λόγω Χριστουγέννων και... Τα δωράκια, τόσα δωράκια με αυτή την τιμή. Και δεν είναι ότι θα μπουν μετά και θα πούνε «αχ, τι μου πήρε». Η τιμή τους, παιδιά, είναι 40% πάνω από την τιμή τώρα, έτσι. Οπότε είναι τέλεια στιγμή, νομίζω, να κάνετε μια λίστα τι σας χρειάζεται, τι σας λείπει και πού έχετε υποχρεώσεις να κάνετε δωράκια. Εγώ αυτό θα κάνω. Τέλεια. Πήγα να προλάβω, λέει, και επανήλθα, πονηρή. Γιατί ξέρεις τι θα γίνει τώρα μόλις κλείσει το live και μόλις ανέβηκε στο YouTube. Κορίτσι μου, συγγνώμη, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ναι, Μαρίνα μου, η σειρά με τον Ελί Χρυσό μπαίνει και πρωί και βράδυ, φυσικά πάντα και για πάντα θα λέμε ότι μπαίνει με αντιλιακό. Πέρσα, δεν υπάρχει. Το ανακαλύψαμε. Ένα. Συγγνώμη. Το αντιλιακό το είχαν δοκιμάσει και σου λέγανε κιόλας που σου λέγανε δοκίμασέ το. Εγώ είπα ότι το δοκίμασα τελευταία. Τελευταία το δοκίμασα. Τελευταία. Ναι. Το περιμένουμε, το περιμένουμε. Άρα δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Εντάξει. Να πούμε πάντως παρόλα αυτά ότι είχαν δίκιο. Έχουν πάντα δίκιο σε ό,τι μου έχουν προτείνει. Δεν έχουν πέσει ποτέ έξω ούτε σε άρωμα σκέψου, ούτε σε απορρυπαντικό, ούτε σε μαλακτικό. Τι να λέμε τώρα, δεν παίζονται εδώ πέρα. Τώρα θα δοκιμάσω και τις ικανότητές τους με τα air fryer που μου έχουν προτείνει. Αυτό το αντιλιακό, όποιος αγαπάει λεπτόρευστες υφές, όποιος θέλει ένα αντιλιακό και για μπλε φως προστασία, είναι εδώ. Πάρα πολύ λεπτόρευστη υφή, το έχω βάλει πάρα πολλές φορές. Βέβαια είναι sold out. Όταν θα ξαναέρθει, θα σας το πούμε, κάτι θα κανονίσουμε. Πέρσα, ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Εννοείται. Εντάξει. Εντάξει. Το ματιό, ναι, υπάρχει, είναι διαθέσιμη. Είναι αυτή εδώ. Απλά στο site, έχετε δίκιο αν μπερδεύεστε. Είναι δικό μου λάθος, δεν το έχω αλλάξει ακόμη, συγγνώμη. Μπορεί να το βρίσκεστε με άλλο χρώμα το σταυρό. Είναι η ίδια κρέμα όμως. Μήπως είναι παλιά συσκευασία η φωτογραφία. Αυτή σας έρχεται με κίτρινο σταυρό. Ναι. Τώρα θυμάμαι η πρασινοπός, η γκρι. Δεν θυμάμαι τι φωτογραφία υπάρχει στο site. Δεν έχω προλάβει να αλλάξω. Χίλια συγγνώμη. Αυτή είναι και υπάρχει. Ορίστε. Το αντιλιακό, παιδιά, κάντε το screenshot, γιατί δεν το ανεβάζω τώρα story αφού δεν υπάρχει. Μόλις θα ξαναέρθει, κάτι θα κάνουμε. Εγώ θα σας ειδοποιήσω πάντως, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικό. Καταπληκτικό και σε συστατικά και σε υφή. Σίγουρα, σίγουρα. Τέλεια. Πέρσα, ευχαριστούμε. Πέρσα, άμα πέσει το site, δεν στέω εγώ, 40%, αν και εντάξει. Από ό,τι διάβαζα εγώ τα σχόλια, μόλις το είδανε που το πόσταρα εγώ την Παρασκευή, μπήκαν εκεί, κάτι τσουρδέψανε, κάτι κάνανε, κάτι ράνανε. Οπότε σε περίπτωση που δεν έχεις πάρει χαμπάρι, ότι το BS Lab από το Black Friday τα έχει βάλει όλα και όχι δεν τρελάθηκαν, καλά είναι. Απλά θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τον κόσμο που τους έχει στηρίξει και τους έχει αγαπήσει και τους έχει βάλει μέσα στα σπίτια τους τόσο καιρό τώρα, με μείον 40%. Μείον 40 και στο μακιγιάζ και στο skincare και στα προϊόντα μαλλιών που έφεραν και σε όλα αυτά που θα έρθουν και στα έλαια που είδαμε και έχω κάνει ολόκληρο live με την Πέρσα και στις μπάρες σαπουνιών και σαπουνιών και σε όλα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέρσα, γι' αυτό. Και να πούμε ότι εκτός όμως μείον 40 θα λήξουν αύριο στις 11:59 σωστά. Το βράδυ. Και... Εντάξει, γιατί είναι μέσω κομπιούτερ αυτό, να ξέρετε. Είναι μέχρι και αύριο, οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε και ό,τι προλάβετε. Δηλαδή... Υπάρχει κάτι σε χαμηλό απόθεμα για να προλάβουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους προειδοποιήσουμε λίγο να γίνει λίγο πιο άμεσα η αγορά. Υπάρχει, υπάρχει. Έχουμε μεγάλο θέμα εδώ. Το φοβόμουν αυτό. Τα πρεβιωτικά μας δηλαδή είναι λίγο το στόχο, παιδιά, να ξέρετε, τόνικ. Και στον Ελί Χρυσό. Και στο τόνικ. Και στο καθαριστικό των πρεβιωτικών. Ελίτες, όπως σας είπα, έχουν μείνει ελάχιστα, μα πάρα πολύ ελάχιστα. Δεν ξέρω τώρα
Και άμα βγω, αν θα υπάρχουν, αν έχουν γίνει παραγγελίες στην κρέμα και στο σέρου. Κραγιόν. Έχει γίνει επίσης αυτό. Μια κουαμπόμ. Ναι. Εντάξει. Και φοβερή σειρά όμως. Ένα μην. Γενικά όλα είναι στο αμήν. Εντάξει. Εντάξει. 40% λογικό. 40% το είχε πολύ ανάγκη ο κόσμος, να πούμε την αλήθεια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κρατάτε και μέχρι αύριο βράδυ, εγώ θα πω. Είναι πολύ σημαντικό. Πέρσα μου, σε ευχαριστούμε. Δεν σε χορτάσαμε. Θα μας ξανάρθεις σύντομα. Με νέα πράγματα. Θα μας ξανάρθεις με ωραίες εκπλήξεις. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Θα τους αφήσουμε εκεί έτσι να περιμένουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και απόψε. Σε ευχαριστούμε για τις προτάσεις σου. Σε ευχαριστούμε για τα στατιστικά σου. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις γιατί. Γιατί βλέπουν ότι δεν τα παίρνουν μία φορά και μετά χαιρετίσματα. Είναι εκεί και τα παίρνουν ξανά και ξανά και διαβάζουμε και τα σχόλιά τους. Και ξαναλέω, θριαμβευτικά σχόλια, δεν θα πω αυτή τη λέξη, γιατί δεν την ξέρω κιόλας, απλά που για να την πω να το δω, για την anti-spot και το dark serum των ματιών, που εμένα μου έσπασε. Συγγνώμη, ναι, αυτό και εδώ. Χαμηλό stock. Εντάξει. Αν δεν προλάβει πάλι το YouTube, ελπίζω να μου βρείτε ένα που... Στη Θεσσαλονίκη δεν είσαστε η έδρα σας. Συγγνώμη, θέλω να πω κάτι. Αυτό που είπες για το YouTube, είχε πάρει μια κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν τόσο γλυκούλα και με έλεγε, ναι, παρακολουθώ την Άννα, αλλά είμαι από αυτές τις κυρίες που παρακολουθώ στο YouTube και δεν έχω προλάβει. Και πραγματικά τη λυπήθηκα. Και λέω, ναι, ξέρω, εννοείται όμως την εξυπηρετήσα με τη γυναίκα και της δώσαμε έκπτωση. Μας είπε ότι είναι από το YouTube και... Αλλά ναι, όντως υπάρχουν αυτές οι κυρίες. Μα δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Τώρα να σου ανοίξω τα σχόλια στο YouTube. Μου γράφουνε πάλι δεν προλάβαμε γιατί αργείς να τα ανεβάσεις. Αλλά δεν αργώ εγώ. Όταν έχει 11 μποφόρ και δεν περνάνε ούτε τα πλοία και έχουμε αποκλειστεί στο νησί και πέφτουνε δέντρα και δεν έχουμε και ρεύμα 24 ώρες, δηλαδή... Δεν φταίω εγώ. Πραγματικά δεν φταίω εγώ. Περνάει λίγο δύσκολα η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι χιόνι έριξε στα ορεινά. Αυτό. Οπότε λίγο κατανόηση γενικά από όλες τις πλευρές και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Και εγώ και εσείς. Εντάξει, για τον κόσμο που ίσως δεν προλάβει πάλι, γιατί δεν θα αντέξω να μου πούν πάλι δεν πρόλαβα. Γιατί δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Εκτός άμα σας βάζω σε παράθυρο να κάνω παράλληλα live σε Instagram, TikTok και YouTube. Χαμός. Χαμός. Τρία κινητά, παιδιά! Τρία κινητά online και τα τρία. Μην το γελάς καθόλου. Καλομελέτα και έρχεται άμα συνεχίζει αυτό το πράγμα. Και θα λέμε, παιδιά, συγγνώμη, όποιος προλάβει. Ξεκάθαρα μετά. Εκεί θα είναι αλήθεια όποιος προλάβει. Τι να κάνω, τι να κάνω. Μας αγαπάει ο κόσμος, μας εμπιστεύεται και ποτέ δεν πρέπει να προδώσουμε την εμπιστοσύνη του για κανέναν λόγο. Να δείχνουμε τα διαμαντάκια, να δείχνουμε αυτά που δουλεύουν, να δείχνουμε προϊόντα βασισμένα σε συστατικά και σε αποτελέσματα, που τα αποτελέσματα είναι ο κόσμος και μιλάνε από μόνα τους. Αυτό. Καλή σου νύχτα, αγαπημένη μου. Καλή σας εβδομάδα. Ευχαριστούμε για όλα και σε περιμένουμε ξανά κοντά μας. Εννοείται. Εντάξει. Bye. Φιλάκια, γεια σας. Καληνύχτα σας, προλάβετε. Δεν έχουν τίποτα και ούτε θα έχουν. Τα ράφια θα τους μείνουν με 40%. Τα ράφια. Και το μολύβι που φορώ δεν είναι μολύβι. Πάλι θα το ξαναπώ, που σας αρέσει. Είναι η σκιά. Από την παλέτα, με τα 9. Πέρσα είσαι κούκλα, έγραψε η γιώτα μου. Η Πέρσα δεν το πρόλαβε να το διαβάσει. Το φωνάζω όμως εγώ να το ακούσει. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στην εταιρεία. Ναι, συγχαρητήρια στην εταιρεία, όχι σε μένα. Κάνω την αντισποτ θεραπεία και κλειδώνω με έλαιο κάναβης. Κάνεις κάθε μέρα 3D roller, είναι σωστό? Α, δεν τα ξέρω τα 3D roller ποια είναι. Τι εννοείς 3D roller? Είναι roller όπως είναι το roller και το γκουασά. Το 3D τι είναι, λίγο με αγχώνεις. Αν έχει μπιρμπιλάκια και αγκαθοτούλα και αυτά που τσιμπάνε, μην με ρωτάς εμένα, δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα κάνω αυτά. Γενικότερα, εγώ με τις βελόνες έχω όχι μία φοβία, μία τρεμούλα, να ξέρεις. Εγώ πρόλαβα πάντως, μπράβο βρε εγώ, μπράβο στα τσακαλάκια μου. Λοιπόν,
Ανεβάζω story. Δεν ξέρω τι θα ανεβάσω story. Αφού μου είπε ότι ο ηλίχρυσος κοντεύει να τελειώσει. Τα πρεβιωτικά κοντεύουν να τελειώσουν. Τα κραγιόν κοντεύουν να τελειώσουν. Από τον ηλίχρυσο δεν έχουν καθαριστικό των οτική λοσιών. Εγώ τι story θα ανεβάσω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα σας ανεβάσω πάντως, εντάξει. Και θα τα πούμε αύριο. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Να ξαναπώ πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιόρταζαν. Και μια καλή και ήρεμη και όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλες. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Έλα το μωρό. Όπα το μωρό, το μωρό, το μωρό κατεβαίνει. Πάμε φούρναρι να καληνυχτήσουμε τον κόσμο παρέα. Πάμε. Έλα πες, κόσμε μου. Πες το. Δώσ' το. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας, παιδιά μου. Γεια σας.